Ευαίσθητα τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με ανήλικους. Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα αυτό, του πώς μπορεί η αστυνομία να διαλευκάνει αυτά του είδους δυσπαραβίας. Ακόμα περισσότερη προστασία τόσο από αυτούς που τα χειρίζονται, η αστυνομία, οι αρμόδιες αρχές, εμείς, οποιοδήποτε διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα, γιατί έχουν έρθει εις γνώση του, όσο και, αν θέλετε, στην αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων που έχουν να κάνουν με δεδομένα ανηλίκων. Πολύ λεπτό θέμα, πολύ έτσι ευαίσθητο, το οποίο θα πρέπει να τη χάνει και τη ανάλογη αντιμετώπιση. Το αναζητείτε ο προμηθευτής, βέβαια, είναι ένα θέμα που χρήζει ερμηνείας. Και πώς θα φτάσει η αστυνομία σε αυτή την εξιχνίαση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο ακροατής μας επιμένει ότι χειριστής καμερών λέει ότι εταιρείες ασφάλειας εύκολα μπορούν να δουν αυτοί που ελέγχουν, κάνοντας zoom, μπορούν να δουν το PIN των πολιτών που πληρώνουν με πιστωτικές κάρτες, άρα ελέγχουν μεν τον υπάλληλο, αλλά παραβιάζουν και την νομοθεσία. Είναι μια ευκαιρία να το διερευνήσουμε. Αν υπάρχει καταγγελία μόνο, έτσι. Ας μας πει κιόλας, ναι. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πάρα πολλά δεδομένα. Ας μας πει για ποια εταιρεία, σε ποια εταιρεία αναφέρεται και θα το διερευνήσουμε. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο πίσω στους αριθμούς που αναφερθήκαμε στην αρχή. Δεν είπαμε. Ένα χρόνο μετά, τι παραβιάσεις γίνονται και ποιοι έχουν φάει τα περισσότερα πρόστιμα. Ναι, έχουμε πει ήδη ότι έχουμε διερευνήσει, μάλλον έχουν υποβληθεί 420 τόσα παράπονα. Έχουμε γνωστοποιήσεις παραβιάσεων που να θυμίσουμε ότι πλέον είναι υποχρέωση του κανονισμού. Οποιοδήποτε υπεύθυνος επεξεργασίας έχει διαπιστώσει κάποια παραβίαση είτε στα συστήματα του, τα ηλεκτρονικά, είτε στα αρχεία του, τα έντυπα κτλ. Θα πρέπει εντός 72 ώρων, δεν είναι επιλογή του, θα πρέπει με βάση τον κανονισμό να μας το γνωστοποιήσει. Τέτοιες λοιπόν γνωστοποιήσεις έχουμε 48 ήδη αυτό το χρόνο και τις παρακολουθούμε. Έχουμε εκδώσει 16 τόσες αποφάσεις, εκ των οποίων για τις 9 έχει υποβληθεί πρόστιμο συνολικού ποσού γύρω στις 37.000 ευρώ. Το πιο ψηλό πρόστιμο που επιβλήθηκε για ποιο θέμα ήταν και γιατί? Το πιο ψηλό πρόστιμο ήταν σε εφημερίδα και ήταν ακριβώς για την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Αναφέρεστε στην εφημερίδα Πολίτης. Ναι. Ναι. Άλλα δύο πρόστιμα. Ήταν 10.000 στην εφημερίδα Πολίτης και άλλα δύο πρόστιμα σε δύο άλλες ιστοσελίδες, στο Sigma Life και στη 24, που ήταν 5 και 3.000 για παρόμοιας φύσης αδικήματα. Εννοείται αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που δεν έπρεπε. Ναι, στη μία ήταν υπόθεση πάλι παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και στη δεύτερη περίπτωση ήταν κοινοποίηση δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου. Μάλιστα. Θα σας πω το κατάστημα μετά για την καταγγελία, γιατί θα παραβιάσουμε εμείς με τα ονόματα και εμπορικά καταστήματα. Η κοινοποίηση, η δημοσιοποίηση των προστήμων επιβάλλεται και για συμμόρφωση άλλων, έτσι. Είναι και ένας παραδειγματισμός. Ακριβώς. Είμαστε προσεκτικοί στην δημοσιοποίηση αποφάσεων που έχουν να κάνουν με δεδομένα φυσικών προσώπων. Αυτά φυσικά τη χάνουν επεξεργασίας από μας πριν να δημοσιοποιηθούν. Είναι αυτό που απαιτούμε και από όλους εσάς, δεν θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Όταν όμως αφορά σε νομικά πρόσωπα, μην ξεχνάμε ότι στην ετήσια έκθεση κάθε χρόνο αυτά όλα είναι δημόσια και για σκοπούς διαφάνειας ακριβώς και βρίσκονται και αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Έχουμε φυσικά πάρα πολλές. Σας έχω πει ότι από τις 16 αποφάσεις, στις 9 έχουν επιβληθεί πρόστιμα στις άλλες. Έχουν δοθεί προειδοποιήσεις, συστάσεις που επαναλαμβάνω ότι ο σκοπός μας δεν είναι η επιβολή. Άρα πρόστιμα. Δεν είναι δαμόκλειος σπάθη ένα παράπονο που υποβάλλεται. Όχι. Στο γραφείο σας. Υπάρχει και η σύσταση και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση ακολουθεί το πρόστιμο. Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι για να εκδώσουμε μια απόφαση κάνουμε ολόκληρη διερεύνηση, ζητάμε την άποψη της άλλης πλευράς, την λαμβάνουμε υπόψη, βγάζουμε μια εκ πρώτης απόφαση πριν την τελική απόφαση. Ναι. Επομένως υπάρχει μια διαδικασία η οποία αξιολογεί και τα δύο μέρη για την έκδοση μιας απόφασης. Από την εμπειρία σας, αυτά τα 420 παράπονα που εξετάσατε και επιβάλλετε και πρόστιμα, είναι αυξημένο για τα κυπριακά δεδομένα? Είναι αυξημένα.
Δεν είναι όμως, επαναλαμβάνω, δεν μας φοβίζει αυτό. Mm-hmm. Είναι αυξημένα λόγω της ενημέρωσης και λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού. Μάλιστα. Ένα δικαίωμα το οποίο συνήθως ασκείται και για το οποίο υποβάλλεται παράπονο για παραβίαση είναι το δικαίωμα πρόσβασης. Ένα δικαίωμα το οποίο προϋπήρχε, όμως σήμερα έχει καθιερωθεί αυτή η συνείδηση να ασκείται και να συμμορφώνεται. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε δικαίωμα πρόσβασης σε οποιονδήποτε κατέχει δεδομένα που μας αφορούν. Ναι. Τα δεδομένα τα δικά μας όταν κατέχουν... Στην τράπεζα, για παράδειγμα, ακριβώς, στα ιατρία, στους ακριβώς. Γιατρούς. Η απάντηση πλέον δεν μπορώ να σου τα δώσω γιατί δεν ισχύει. Μάλιστα. Άρα έχει δικαιώματα ο Κυπρίος. Ακριβώς. Υπάρχει ο Ευρωπαίος πολίτης, ναι, έχει δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να ασκεί. Το δικαίωμα της διαγραφής. Πότε δικαιούται το πρόσωπο να διαγράψει δεδομένα από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, από ένα κατάστημα, από ένα κόμμα. Από ένα ξενοδοχείο. Από ένα ξενοδοχείο. Ναι. Και αυτό το θέμα το αντιπαραβάλλεται και με την υποχρέωση του ίδιου του οργανισμού να τα κρατάει, έτσι. Δεν είναι όποτε ασκήσουμε ένα δικαίωμα διαγραφής ικανοποιείται. Υπάρχουν και εκεί προϋποθέσεις. Βεβαίως θα υπήρξαν και δεκάδες καταγγελίες που έπεσαν χωρίς να επιβληθεί πρόστιμο, που δεν ήταν παράβιαση προσωπικών δεδομένων. Εκτός αρμοδιότητας, ναι, δεν είναι πάρα πολλές. Ναι. Το συζητούσαμε και μεταξύ συναδέρφων προχθές στο γραφείο. Δεν είναι πάρα πολλές αυτές που είναι εντελώς. Άρα εκείνος που καταγγέλνει γνωρίζει τι καταγγέλνει. Ναι, συνήθως υπάρχει γνώση του τι καταγγέλνει και καταλήγει σε έκδοση απόφασης είτε σε συμμόρφωση. Διότι πολλές φορές ο κόσμος δεν θέλει να προχωρήσει στην υποβολή επίσημου παραπόνου. Γίνεται και ανώνυμα, έτσι. Ναι, και τον αρκεί απλά να διαγραφεί το τηλέφωνο του, το όνομά του από μια λίστα ενός καταστήματος. Αυτό που δεν θέλει να ενοχλείται, δεν θέλει δηλαδή να επιβληθεί πρόστιμο στην εταιρεία, δεν θέλει, δεν είναι τιμωρητικό ή εκδικητικό, είναι απλά να μην ενοχλείται, που έχει κάθε δικαίωμα να μην ενοχλείται. Σωστό. Άρα έχουμε περιθώρια πρόοδου, έτσι. Βεβαίως, πάρα πολλά. Ως κυπριακή κοινωνία τουλάχιστον σε αυτό, να μάθουμε να μην παραβιάζουμε τα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα, ναι, των άλλων. Και άλλο επίσης θετικό είναι ότι πλέον οργανωμένα σύνολα ζητούν ενημέρωση από το γραφείο, τα οποία είχαν τύχει στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι πιο συγκεκριμένα τα ερωτήματα. Και αυτό που κάνουμε πλέον είναι οι παρουσιάσεις έχουν παρέλθει. Στοχευμένες. Είναι στοχευμένες απαντήσεις επί ερωτήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή πλέον αυτού του καινούριου ευρωπαϊκού πλαισίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε τι πρόοδο κάναμε ή τι βήματα προς τα πίσω. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.